Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και από εμένα. Τι Τάξε, κάνετε? Δίπλα στη Θεσσαλονίκη η Πέλα. Δίπλα στη Θεσσαλονίκη η Πέλα. Φαντάζομαι όμως παρακολουθείτε και εσείς τις εξελίξεις αυτού του μεγάλου έργου του μετρό της πόλης μας. Προφανώς, άλλωστε και εμείς συχνά επισκεπτόμαστε των πραγμάτων τη Θεσσαλονίκη για διάφορες... Για διάφορα θέματα έρχεστε συχνά. Είναι αλήθεια, οπότε θα το χρησιμοποιείτε κιόλας. Στα 5 λεπτά βέβαια προσπαθούμε εδώ και χρόνια και πιέζουμε στην κατεύθυνση να αποκτήσουμε και εμείς ένα σωστό δρόμο το Θεσσαλονίκη ΕΒΕΣΑ, το οποίο βρίσκεται έτσι στον ανταγωνιστικό διάλογο στη β' φάση αυτή τη στιγμή, για να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια κυρίως, αλλά γίνεται μεγάλη διακίνηση και ανθρώπων, θα λέει, και προϊόντων έτσι. Στην Έδεσα είχατε και τις εκδηλώσεις, κύριε Βασιλιάδη, για την απελευθέρωση της πόλης από τον ελληνικό στρατό κατά τη διάρκεια του πρώτου Βαλκανικού πολέμου αυτό το Σαββατοκύριακο, σωστά? Όχι μόνο στην Έδεσα, στην Έδεσα είναι 18 του μηνός που μας πέρασε. Την Παρασκευή. Και στην Γαλλικά ήταν χτες. Μάλιστα. Να πάμε λίγο στα πιο πολιτικά, κύριε Βασιλιάδη. Είχατε μια πρόσφατη συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, με τον κύριο Πιερακάκη, και συζητήσατε για μετεγραφές για τους τρίτεκνους και τους πολυτεκνούς, για τα κενά των εκπαιδευτικών στα σχολεία. Είναι ένα θέμα βέβαια που παρατηρείται σε όλη τη χώρα, αλλά και τη δημιουργία, αυτό μας έκανε πιο πολύ εντύπωση με τον Βαγγέλη, τη δημιουργία κάμπους επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Πέλα. Ναι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τις μεταγραφές των τρίτεκνων και των πολυτεκνών. Είναι ένα αίτημα το οποίο είναι πραγματικά ορθό και στην κατεύθυνση έτσι της κυβέρνησης να επιλύσει το δημογραφικό και να παρθούν αντίστοιχα μέτρα για την υπογενετικότητα. Είναι ένα κίνητρο για αυτές τις οικογένειες, αλλά και για άλλες οικογένειες που σκέφτονται να γίνουν τρίτεκνοι και πολυτεκνοί. Θα πρέπει να βρούμε τέτοιου είδους τρόπους για να τους ανακουφίζουμε, θα έλεγα. Οπότε αυτή τη βδομάδα έχει κατατεθεί η απέξελ. Καταργούνται ουσιαστικά τα εισοδηματικά κριτήρια. Τέλος πάντων, παίρνονται μέτρα τα οποία, εάν κάποιος φοιτητής, μέλος τέτοιων οικογενειών, τρίτεκνων και πολυτεκνών, πληρεί τις προϋποθέσεις του 2750, που είναι ο ποιοτικός κόστης, τότε θα παίρνει μεταγραφή σίγουρα στον τόπο είτε της κατοικίας, είτε στον πλησιέστερο τόπο της κατοικίας, είτε αν σπουδάζουν δύο παιδιά της οικογένειας να σπουδάζουν μαζί. Νομίζω ότι ο Υπουργός πολύ σωστά εισάγουσε αυτό το αίτημα και ρυθμίζει το ζήτημα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Επίσης, ναι, συζητήσαμε για τα κενά τα οποία υπάρχουν στην Πέλα. Ειδικά στην πρωτοβάθμια υπάρχουν ειδικότητες που αφορούν την ειδική αγωγή περισσότερο, θα έλεγα. Υπάρχουν πολλές ανάγκες, όπως σχολικοί νοσηλευτές, δάσκαλοι, με ποια αγωγή παράλληλης στήριξης, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές στα ειδικά σχολεία. Και αντίστοιχα υπάρχουν και κάποια κενά αρκετά σε δεύτερο βάθμιο εκπαίδευση. Προφανώς και μετά από τόσους. Σε όλες τις πόλεις υπάρχει αυτό το θέμα. Το κάμπους πού σκέφτεστε, τι πρόταση κάνατε, κύριε Βασιλιάδη? Κοιτάξτε, το Υπουργείο έχει ανακοινώσει ήδη από πέρυσι ότι θα προχωρήσει στην ίδρυση κάμπους επαγγελματικής εκπαίδευσης. Δηλαδή θα είναι ένα συγκρότημα το οποίο τα σημερινά ζουν, για παράδειγμα, τα λύκεια, τα πάντα, τα οποία θα αποκτήσουν μια άλλη μορφή και έχουν σκοπό στο τέλος να αναπτυχθούν 60 σε όλη τη χώρα. Τέτοια σιγά σιγά. Εγώ αυτό που ζήτησα είναι να γίνει ένα στην Πέλα, νομίζω το αξίζει και το δικαιούμαστε, με την έννοια ουσιαστικά αυτά τα κάμπους θα έχουν και ένα γραφείο επαγγελματικής σύνδεσης, ώστε να γίνεται απορρόφηση των ειδικοτήτων που θα φοιτούν οι μαθητές. Ώστε στην Πέλα ζούμε, έχουμε κατευθύνσεις που πρότεινα εγώ, που αφορούν τον αγροδιατροφικό τομέα, τον τουρισμό και τον πολιτισμό. Άλλωστε σε αυτούς τους κλάδους κινείται η τοπική μας οικονομία, σε αυτούς τους τρεις πυλώνες, και έτσι οι σπουδαστές, εφόσον γίνουν έτσι μια συνδεδεμένες επιχειρήσεις με το κάμπους, θα μπορούμε και την πρακτική τους να κάνουν, αλλά και να απορροφούνται γρήγορα στην αγορά εργασίας. Μάλιστα. Ο Υπουργός είναι ιδιαίτερα θετικός, ίσως και το επόμενο διάστημα να μας επισκεφτεί. Αυτή τη στιγμή θα μαζέψουμε στοιχεία της τοπικής μας οικονομίας με τη βοήθεια του επιμελητηρίου. Θα στείλουμε τα στοιχεία για την επεξεργασία και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να το αποκτήσουμε αυτό.
αυτό το κάμπος επαγγελματικής εκπαίδευσης. Μάλιστα. Πάμε λίγο στα πιο γενικά, κύριε Βασιλιάδη. Φαντάζομαι δημοσκοπήσεις παρακολουθείτε κι εσείς, έτσι πέραν από τις επαφές τις οποίες κάνετε με τον κόσμο, για να αντιλαμβάνεστε τον παλμό της κοινωνίας. Βλέπετε και τους αριθμούς. Υπάρχει μία πτώση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Ποια είναι η δική σας η εκτίμηση, πού οφείλεται αυτή η πτώση? Υπάρχουν βέβαια και όλα τα υπόλοιπα τα οποία συζητήσαμε και το προηγούμενο διάστημα, για την απουσία των δύο πρώην προέδρων και πρώην πρωθυπουργών από το πάρτι της Νέας Δημοκρατίας. Νωρίτερα ο συνάδελφός σας, ο κύριος Στέφανος Παραστατίδης από το Κιλκής, εδώ στο 100% στον FM100, μίλησε για ζητήματα που έχει στο εσωτερικό της η Νέα Δημοκρατία. Ισχύει κάτι τέτοιο? Λοιπόν, καταρχάς, εγώ θα έλεγα είμαι πάρα πολύ μικρός για να σχολιάσω τη στάση λίγο ανθρώπων οι οποίοι συμμάζεψαν στην ιστορία του τόπου αλλά και της παράταξης, δύο πρώην προέδρους και δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον Κώστα τον Καραμπαλή και τον Αδόνη τον Σαμαρά. Οι ίδιοι προφανώς γνωρίζουν πολύ καλύτερα τι στάση θα κρατήσουν, αλλά όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις που λέτε και τα λοιπά, είναι αποτύπωση μιας στιγμής. Προφανώς και υπάρχουν προβλήματα, υπάρχει ακρίβεια, υπάρχουν διάφορα μικρά της καθημερινότητας, θα έλεγα το φορολογικό, αλλά νομίζω ότι δεν κρινόμαστε υπό την πίεση της αυτής της συγκυρίας. Γενικότερα ούτε η ιστορία γράφεται έτσι υπό πίεση. Νομίζω ότι γίνονται πάρα πολύ μεγάλες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες όταν αποδώσουν και τις νιώσει και ο ίδιος ο κόσμος, θεωρώ ότι θα είμαστε πάρα πολύ καλύτερα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η κυρίαρχη δύναμη, άσχετα αν στις ευρωεκλογές αποτυπώθηκε μία-μία σε τον ποσοστό. Βλέπουμε όμως τι μεγάλες διαφορές υπάρχουν από τα υπόλοιπα κόμματα. Θεωρώ ότι τη μείωση τη βλέπουμε ακόμα και στις δημοσκοπήσεις όμως, κύριε Βασιλιάδη. Θεωρώ ότι ο κόσμος έχει ακόμα στραμμένο το μάτι στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία, διότι δεν βλέπουμε καμία άλλη δύναμη να αποκτά, πολιτική εννοώ δύναμη, να αποκτά έτσι μεγαλύτερα και αυξανόμενα ποσοστά. Η Νέα Δημοκρατία είναι ενωμένη, έτσι θα συνεχίσουμε. Εγώ θεωρώ ότι αν συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ο καθένας από το μετερίζει του, αλλά και να ακολουθούμε την κυβερνητική πολιτική, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δείξει τα ανακλαστικά να διορθώνει πράγματα σε λάθη. Μην ξεχνάμε, είμαστε και σε μια συγκυρία που υπάρχει μια στάθεια στο γεωπολιτικό περιβάλλον και πολύ γρήγορα μπορούν να έρθουν τις εισαγόμενες κρίσεις, όπως η καλή ώρα η ακρίβεια, που είναι, προέρχεται έτσι από ένα σύνθετη εισαγόμενη κρίση. Θεωρώ ότι θα καταφέρουμε να συνεχίσουμε να είμαστε κυρίαρχη δύναμη και να επανακάμψουμε. Εσείς ήσασταν την προηγούμενη εβδομάδα στη συνάντηση που είχε ο κύριος Θεοδωρικάκος με κάποιους συναδέρφους σας, βουλευτής, ήσασταν σε αυτή τη συνάντηση? Δυστυχώς δεν μπόρεσα να είμαι, διότι είχα υποχρέωση εδώ τοπικά. Ναι, επειδή εκεί ανέβηκαν λίγο οι τόνοι, θα θέλαμε να μας δώσετε το δικό σας ρεπορτάζ, αν ήσασταν μέσα, γι' αυτό ρωτάμε. Ωστόσο, αυτού του είδους τις συναντήσεις, και πολύ καλά κάνει ο γραμματέας και ο βουλευτικής μας ομάδας, ο κ. Καλαφάτης, είναι πάρα πολύ καλές, διότι συμμετείχα στις προηγούμενες, σε όλες τις προηγούμενες. Υπάρχει μια ειλικρινή κουβέντα, ειλικρινή διάλογο, γίνονται από εμάς προτάσεις. Υιοθετούνται, θα έλεγα, προτάσεις. Υπάρχει και μια εκτόνωση, κύριε Βασιλιάδη, για να μην έρχονται μετά οι επίκαιρες ερωτήσεις προς τους βουλευτές. Είναι ένα πάρα πολύ δημοκρατικό μέτρο, έτσι, αυτό που παίρνει η κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά εκτόνωση. Ερωτήσεις, εγώ την προηγούμενη φορά είχα καταθέσει πάνω από 500 κοινοβουλευτικές αναφορές. Εγώ προσωπικά είχα καταθέσει πάνω από 50 ερωτήσεις. Δεν νομίζω ότι δόθηκε ιδιαίτερη σημασία. Γιγαντώνεται και λίγο το θέμα. Η δουλειά μας είναι να κάνουμε ερωτήσεις. Να ασκούμε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αυτό. Και ο τρόπος βέβαια που θα κάνεις, ο τρόπος που θα κάνεις την ερώτηση και πώς θα επιχειρηματολογήσεις, και αυτό νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον, κύριε Βασιλιάδη. Ναι, εντάξει, αλλά ο βουλευτής αυτό πρέπει να κάνει. Να ρωτάει, να κρίνει, να προτείνει. Αυτό είναι ο ρόλος μας. Μάλιστα. Να είστε καλά, καλή σήμερα, καλή εβδομάδα να έχετε, κύριε Βασιλιάδη. Καλημέρα, καλημέρα. Την παρουσία σας εδώ στο 100% στον FM100.